Στην παρέα μας έχουμε. Ποιον? Τον ένα, τον πολύ ταξιδευτή. Wow. Τον άνθρωπο που έχει κάνει το διπορικό και τις μεγάλες αποστάσεις, Χανιά Χαλέπα που λέμε. Μόνο το γιο του κόσμου σύντομο... δεν έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μπράβο, μπράβο. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος στόχος βέβαια, έτσι, επικείμενος. Τον ένα, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο, αλλά ταυτόχρονα απλοϊκό, τον Πέτρο τον Ηλιάκη. Έλα χειροκρότημα. Έλα, μαύρη παιδί μου. Έλα, μαύρη παιδί μου. Γεια σου, Πέτρο. Είμαστε πάλι. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Εγώ να δείτε πόσο καλά είμαι. Πώς νιώθεις? Νιώθω καλά. Καλά θα πάει αυτό. Καλά. Για να δούμε, για να δούμε. Θα πάει, γιατί έχει τις δικές μας ευχές που έχουμε πάντα θετικά vibes, θετική ενέργεια, μόνο αυτό εκπέμπουμε. Οπότε κάθε τι που λέμε πιάνει τόπο. Το λαμβάνω όλα τα θετικά vibes. Και μετά πολεμούς, καταποντισμούς, πολέμους, τρικυμίες και όλα τα κακά που μας έχουν βρει, επιτέλους κάνουμε πρεμιέρα. Καλά θα πάει αυτό, παιδιά. Καλά θα πάει αυτό. Καλά θα πάει αυτό. Ο νέος τίτλος της εκπομπής του Πέτρου Ηλιάκη στην Κρήτη TV, φίλες και φίλοι, ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. 5η 7 του μήνα στις 10 παρα 10 και κάθε Κυριακή στις 6.30. Και τι είναι τώρα αυτό, έτσι. Κάτσε, εμείς ρωτάμε. Για αρχή, αλλά δεν ήρθε η ώρα. Okay. Έτσι. Να. Συγγνώμη. Να μην δούμε το τρέιλερ σου. Να δούμε τι έχεις κάνει. Να το δούμε. Να το δούμε. Καλά θα πάει αυτό. Έρχεται στην Κρήτη TV. Πού δεν πέρασε. Καλά, δεν μπορούσα να πιάσει ένα χάρτη. Μαρε Πέτρο. Και άτιμο έφευγε, ρε Σιλευτέρη. Έπρεπε να φτάσει πάνω στου Αρχάνε στο. Στο Γιούχτα. Στο Γιούχτα, δηλαδή, για να τον προλάβει. Αυτό ο χάρτη με ταλαιπώρησε, αλλά τον έπιασα. Έτσι, μπράβο. Βρεθήκατε εν τέλει. Βρεθήκαμε. Και είμαστε έτοιμοι να ανακαλύψουμε όλη την Κρήτη και όχι μόνο. Τι εννοεί, κάτσε, μα μισό λεπτό. Δεν μπορεί να μου αφήνει να εωρείτε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σου πω. Στόχο μα πάντα είναι η Κρήτη. Αλλά παίζει να κάνουμε και ένα έτσι επαιτειακό μικρό ταξιδάκι κάπου. Ήρθε στη δική μας τώρα την εκπομπή και να μην μας πει κιόλας. Καταρχάς, νέες περιπέτειες. Νέες περιπέτειες. Αν θα μπορούσες να βρεις μια διαφορά σε σχέση με τα όσα έχεις κάνει στο παρελθόν, γιατί έχεις κάνει αρκετά και μέσα από τη δική σου προσπάθεια όλη στην Κρήτη, το τηλεοπτικό κοινό έχουμε μάθει προορισμούς που δεν γνωρίζαμε. Έτσι. Δηλαδή, στο τέλος πρέπει να σου πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τι ωραία να μου πεις, ρε Σιλευτέρη. Μου αρέσει. Είναι πολύ ωραία να λες ευχαριστώ. Τι είναι αυτό που σε γεμίζει πλέον σε αυτή την παραγωγή τη συγκεκριμένη, που ξέρω ότι την έχει δουλέψει με πάρα πολύ κόπο? Λοιπόν, αρχικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη τη διοίκηση και το κανάλι για την εμπιστοσύνη, για όλο αυτό που θέλουν. Που με εμπιστεύτηκαν πράγματα τα οποία του φάνηκαν ίσως λίγο περίεργα, αλλά μου δώσανε το κάνε, το έχει. Είναι το εξής. Είναι πάντα έχουμε. Βάση μας στην Κρήτη, γυρίζουμε γύρω-γύρω περιοχές τις οποίες δεν έχουμε εξερευνήσει. Ο κόσμος που δεν έχει δει, δεν πάμε στα γκράντε, όχι να πάμε στον μπάλο, όχι να πάμε σε τέτοιο. Βρίσκουμε τα μυστικά, βρίσκουμε τις αποστολές και τα πράγματα που γίνονται στην Κρήτη, τα οποία ο κόσμος δεν ξέρει. Κατά βάση με ραπέλ, φαράγγια. Κατά βάση, τι είπες? Ραπέλ. Ραπέλ. Ραπέλ είναι αυτό που κατεβαίνει κάτω με κρέμα στον κρεμό και λες τι γίνεται εκεί κάτω, όλα καλά. Εγώ δεν το γνώριζα ότι λέει ραπέλ. Ωραίο. Πράγματα τα οποία θα δούμε, τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά, εναλλακτικές δραστηριότητες, να σου το πω έτσι, που γίνονται στην Κρήτη, με διάφορες εκπλήξεις που έχει το κάθε ένα από αυτά. Ναι. Και το πιο σημαντικό από όλα, παιδιά, αυτή τη φορά δεν είμαι μόνος μου. Πάμε με ομάδες, είναι μια εκδρομή που βλέπουμε όλα τα ευτράπελα που μπορεί να υπάρχει σε μια παραγωγή. Δηλαδή, έπεσε ο φίλος μας ο οπερατέρ κάτω και χτύπησε. Τι έγινε, δικαία μου, το έχουμε. Βρίσκουμε την εκδρομή από την αρχή της εκδρομής μέχρι το τέλος. Σαν να είσαι εκεί. Η συμμετοχή όχι μόνο του Πέτρου του Ηλιάκη. Ακριβώς. Μιλάμε για μια διασκεδαστική παραγωγή στην οποία συμμετέχουν πλέον όλοι. Και οι οπερατέρ και ο ηχολήπτης. Και ο κόσμος. Και πάντα έχουμε έναν άνθρωπο που μας πάει, μια ομάδα. Είμαστε, φανταστείτε τώρα, μας βλέπει. Έπαιρνα κάτι φωτογραφίες την ώρα που γυρίζαμε τις εκπομπές και είμαστε 15 άτομα στη μία, 10 στην άλλη, 7 στην άλλη. Είναι γενικά ένα πολύς κόσμος, συναντάμε πάρα πολλούς ανθρώπους, τρομερά events
και εκπλήξεις όπου κάθε εκπομπή θα μας δώσει κάτι διαφορετικό και κάτι το οποίο δεν ξέραμε για την Κρήτη μας. Ξεπερνάει ο Πέτρος πάντα με φαν και χαβαλέ τον εαυτό του σε αυτήν την εκπομπή. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το μπορείς πω. Μπορείς να μου το απαντήσεις, αν το σκεφτείς. Ξέρεις όμως ότι είναι κάτι το οποίο έχω δώσει πάρα πολύ αγάπη, έχω δώσει πάρα πολύ ενέργεια και όχι μόνο εγώ, όλη η ομάδα η οποία δουλεύει μέσα σε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο κόνσεπτ, μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή πραγματικά. Να πω μερικά ονόματα έτσι για το. Βεβαίως. Για πες να δούμε. Νίκη του Τουντζάκη, πρώτη και κυριότερη στο μοντάζ και στο post. Όλοι οι οπερατέρ μας, Γιαλουράκης Γιάννης, Φράγκος Αντώνης, ο λήπτης μας, ο μοναδικός, ο Μάνος Κωνσταντουλάκης. Και ο Μιχάλης Ολουκάκης. Ο Μιχάλης Ολουκάκης και η παραγωγάρα μας, ο Μαρίνος Μαυρίδης. Είναι μόνο λίγοι από αυτούς που δίνουν πραγματικά πάρα πολύ. Γιατί αν δεν το έλεγες να έβλεπα τη μαζί. Δεν ξέρω αν θα έπαιζε η εκπομπή σου μετά. Αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, παιδιά. Δεν ξέρω πώς να το επικοινωνήσω αυτό. Πέμπτη, 7 του μήνα, 10 παρά 10, θα δούμε Ψιλορίτη. Θα ανεβήκαμε, παιδιά, στο Ψιλορίτη. Και όχι περίμενε. Έχεις κι άλλο τρέιλερ να μην το δούμε εμείς. Ή τα ξέρεις, εμείς που δεν έχω, ξέρουμε. Δεν μπορώ, θέλω να τα πω όλα. Κάτσε φρόνημα. Καθίστε αναπαυτικά. Πηγαίνουμε προς τον Αξό, μάλλον. Καλά θα πάει αυτό. Θα τα καταφέρουμε από πάνω. Κοντά παλικάρια είστε και δεν θα τα καταφέρετε. Αγναντεύουμε και συνεχίζουμε για ψηλωρή του ψηλά. Όλοι αυτούς που μένουν πίσω να τους αφήσουμε. Να μείνουν εδώ να τους φάνεις κάρες. Ανοτραμίστε. Σίγουρα πολύ κούραση. Αυτό που βλέπετε όμως δεν άξιζε τον κόλπο. Όποιος ζήλεψε να σηκώσει το χέρι του. Μαγεύτηκα. Όλοι! Νομίζω είσαι πολύ τυχερός. Λες. Είσαι πολύ τυχερός. Θεωρώ τον εαυτό μου, θεωρώ. Γιατί μέσα σε ένα περιβάλλον με δύσκολες συνθήκες γενικότερα το να εκτελεστεί ένα δικό σου όνειρο και συνάμα όνειρο και της παραγωγής και του καναλιού με ένα αντίστοιχο τέτοιο πιο ελαφρύ αλλά και βαρύ ταυτόχρονα οδηπορικό στις άγνωστες πτυχές, άειλες και υλικές του νησιού. Wow. Πώς ναι. Το λες έτσι, ρε Δικαίου. Φιλέ, θέλει μαγιά να το κάνεις. Ευχαριστώ, φίλε. Σου ξαναλέω συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί θα δούμε και Κρήτη, θα δούμε και παραδοσιακά, θα δούμε και πρόσωπα, γιαγιούλες, θα δούμε ηλικιωμένους, θα δούμε μηνύματα να φεύγουν παντού, ατάκες. Φυσική ομορφιά, πάντα, φυσική πάνω ομορφιά. Πολλά. Χορέψατε στον Ψιλορίτη. Ανέβασε στους κριτικούς τις λύρες και τα όργανα ψηλά. Τι άλλο να πούμε. Δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά. Έχω τόσο μεγάλη αγωνία. Είναι σαν να βγαίνω πρώτη φορά στη τηλεόραση. Αλήθεια το λέω. Είναι κάτι το οποίο περιμένω πώς και πώς. Είναι κάτι που θέλω πάρα πολύ να αγαπήσει ο κόσμος και να το δει λίγο διαφορετικά. Και είναι αυτό που λέω πάντα, ρε παιδιά. Σαν την Κρήτη δεν έχει. Και το λέω και το πιστεύω συνεχώς. Και άμα μπορώ να κάνω αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, θα το κάνω και πάντα θα έχω πράγματα να ανακαλύψω σε αυτόν τον τόπο, στον οποίο πραγματικά, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τυχάνει να ζούμε. Και ενώ όλοι γνωρίζουμε τον Πέτρο τον Ηλιάκη, τι ακριβώς έχει προσφέρει, τι νιώθω ότι πραγματικά τώρα η παραγωγή αυτή η εκπομπή ήταν το όνειρό σου. Σαν να το σκεφτόσουν χρόνια, περίμενε την κατάλληλη στιγμή, τους κατάλληλους ανθρώπους για να σε ακούσουν και να σου δώσουν όλα εκείνα που χρειάζεσαι για να την υλοποιήσεις. Δύο πράγματα θα πω πάνω σε αυτό. Να τα πεις και τα δύο. Το πιο σημαντικό από όλα για μένα πάντα είναι η ομάδα. Ναι. Άμα η ομάδα είναι καλή, άμα η ομάδα υπάρχει, εκτός και το να είναι καλή και κάποιοι, όλοι μας έχουμε λατώματα και πράγματα στα οποία δεν είμαστε τόσο εξαιρετικοί. Αλλά αν η ομάδα έχει
είναι δεμένοι, υπάρχει χαβαλές, υπάρχει ένα ωραίο vibe, επικοινωνία. Παιδί μου, επικοινωνία. Αυτό το πράγμα όντως βγαίνει προς τα έξω, κλισέ, αλλά όντως βγαίνει προς τα έξω. Όντως ήταν ένα όνειρό μου να το κάνω αυτό. Αλλά το μεγαλύτερο μου όνειρο είναι αυτό που λέγαμε για τα 800.000 χιλιόμετρα που λέγατε πριν, το γύρο του κόσμου. Α, ναι. Εμείς είπαμε, δώσαμε μια ιδέα. Αυτό το κάνεις μόνος. Αυτό το κάνω μόνος. Εμάς στείλε μας Viber. Αν θες, πάρε μας το Viber, θα σε βγάλουμε στην εκπομπή. Πώς είναι, ρε φίλε, για πες μου λίγο, το να βγαίνεις έξω με μια τέτοια παραγωγή και να συναντάς άγνωστα πράγματα και όντως να προσπαθείς να τα καταγράφεις. Κάτι το οποίο δεν έχεις μελετήσει από πριν και καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή, συνήθως αυτές τις παραγωγές πάμε με μια σκαλέτα, πάμε με ένα προγραμματισμό. Δεν υπάρχει. Εσύ πας στα χαμένα. Δεν υπάρχει αυτό. Πάμε. Ξέρεις βέβαια που πας, εννοώ σε ποιες περιοχές. Θα σου εξηγήσω λοιπόν. Επειδή τα συγκεκριμένα κόνσεπτ δεν είναι όπως έβγαινα, πήγαινα, είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους και γίνεται. Πάμε και κάνουμε κάποιες αποστολές, να το πω έτσι. Θα ανέβουμε το φαράγγι του Ψιλωρίου. Θα ανέβουμε το βουνό του Ψιλωρίου. Θα κατέβουμε το φαράγγι του Κρούστα. Θα πάμε στη Σαμαριά. Θα κάνουμε ιστιοπλοεία. Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία δεν είμαστε ειδικοί και εξού και ο τίτλος καλά θα πάει αυτό. Εγώ δεν ξέρω να κάνεις το πλοία, ρε φίλε. Θέλω κάποιον να μου δείξει πώς γίνεται. Αν το καλά θα πάει αυτό, είναι ερωτηματικό ή είναι καλά θα πάει αυτό. Καλά θα πάει αυτό σίγουρα. Κατάφαση. Αυτό δεν ξέρεις πώς θα πάει. Γι' αυτό το λέω. Είναι σίγουρο ότι θα πάει καλά. Να βάλω τη δική μου πινελιά στον τίτλο. Και ένα θαυμαστικό δίπλα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά. Καλά πήγε αυτό. Οπότε για κάθε μία δράση που κάνουμε, για κάθε μία αποστολή, πάντα, μα πάντα θα έχουμε και. Τα προόπτα. Εκτός από τα προόπτα που έρχονται μετά, πάντα έχουμε έναν οδηγό. Ο οποίος θα μας εξηγήσει τον κάθε τόπο που εξηγούμε και θα μας παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια για να είμαστε όλοι οκ. Okay. Γιατί κάνουμε και κάποια πραγματάκια τα οποία είναι λίγο πιο ζόρικα. Το παίζω λίγο κασκαντέρ αυτή τη φορά, πράγματα τα οποία μου αρέσουν να κάνω, από ιστιοπλοείες, από ελεύθερες πτώσεις, από το οτιδήποτε. Θα υπάρχει ένας άνθρωπος ή πολλοί άνθρωποι, ναι, οι οποίοι θα μας καθιστήσουν σίγουρο ότι θα είμαστε ασφαλείς, θα είναι όλα οκ. Okay. Ωραία. Οπότε θα έχουμε και τέτοια έτσι, άρα, λίγο περίεργα. Άρα ταξιδεύουμε μαζί σου 7 Απριλίου, ταξιδεύουμε στις 10 παρατέταρτο. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Μόνο εσύ για το Champions League 10 παρατέταρτο, εγώ αυτό έχω να πω. Ευτυχώς το Champions League, ευτυχώς είναι τρίτη Τετάρτη. Ωραία, τρίτη Τετάρτη. Εγώ το είπα για το επίπεδο. Πώς λέμε καμιά φορά. Έτσι, μπράβο. Είσαι επίπεδο Champions League. Και να το πούμε και την Κυριακή το απόγευμα σε επανάληψη. Μπράβο. Σε επανάληψη. Ωραία. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάει αυτό. Καλά θα πάει αυτό. Καλά θα πάει αυτό. Εμείς μπορούμε να έρθουμε κάποια στιγμή μαζί σου. Εννοείται. Για το τέλος θα ήθελα να το πω αυτό. Πολύ γρήγορα. Γιατί έχουμε και Δανάη, το ξέρεις. Δανάη, συγγνώμη, σε παρακαλώ. Η εκπομπή μου τώρα μιλάμε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι σήμερα είναι παγκόσμια πρώτη για το τρέιλερ που παίζουν και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ στοχευμένο το που ήθελα να παίξει πρώτο. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Και για το τέλος αυτής της εκπομπής έχω ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα απασχολήσει πολλούς ανθρώπους από εδώ μέσα. Εγώ θα λείπω. Θα είμαι άρρωστη εκείνη την περίοδο. Συγχάμε. Ξέρω εγώ, συμπαρά μας κάνα φαράγγι τώρα. Πάμε σε break να κανονίσουμε εδώ πέρα που θα πάμε στο τέλος της χρονιάς και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με εξίσου όμορφα θεματάκια, φίλες και φίλοι.